Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρία Νίζαμη. Καλημέρα σας. Πώς είσαστε, από υγεία, αυτό με ενδιαφέρει. Προσπαθούμε, γιατί πιεζόμεθα πολύ, είναι ασφιχτικές οι προθεσμίες. Να, είναι πολύ λίγος ο χρόνος, φαντάζομαι, αλλά εσείς είχατε ήδη τον αέρα από τις προηγούμενες ημερομηνίες, φαντάζομαι, οπότε δεν πιέζεστε και τόσο. Ως Μάντης Κάλχας, λοιπόν, θα πάμε λίγο στο παρελθόν και θα έρθουμε και στο μέλλον, γιατί με ενδιαφέρει τι προβλέπετε και για το μέλλον, κύριε Λεβέντη. Επειδή σας παρακολουθώ χρόνια και όταν ήμουν και στην Αθήνα και άκουγα πράγματα τα οποία ίσως και να μην τα πίστευα τότε, ή μου φαινόταν ότι όλα αυτά είναι και λίγο παραμύθια και σιγά μην γίνουν αυτά, και σιγά μην κλείσει και η ΕΡΤ, και σιγά γενικότερα θα αρχίσουν να πωλήσουν στο δημόσιο. Στέκομαι εκεί, γιατί ήταν εκείνο που περισσότερο κόσμο έλεγε ότι αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Εσείς βγήκατε όμως αληθείς. Πού πατούσατε, πού τα βλέπατε όλα αυτά, τι παρακολουθούσατε? Ακούστε, μια κοινωνία που ήθελε λουρουσφέτια, βολέματα, παρανομίες, φοροδιαφυγές και που το πολιτικό σύστημα όλα αυτά τα ευλογούσε, αυτή η κοινωνία ήταν διεφθαρμένη και φυσικό να κατέληγε στην καταστροφή. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν θέλαμε να δεχθούμε εμείς, να το δούμε ως απλή πολίτη. Όλοι θέλανε να βάλουν το παιδί τους στη ΔΕΗ. Όλοι θέλανε και πηγαίνανε στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, στους αριστερούς. Και οι αριστεροί δεν ήταν άμυροι ευθυνών. Στον ΟΣΕ, ας πούμε, παίρνανε στις αρχαιρεσίες οι αριστεροί 60% και 70%. Πώς το παίρνανε? Άρα είχαν διορίσει. Είχαν διορίσει κόσμο. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Οπότε βλέπατε ότι ένα κράτος που διαφθείρεται δεν έχει μέλλον. Άρα λοιπόν βάσει λογικής κινηθήκατε. Όχι ότι είσαστε ο Μάντης στην προκειμένη περίπτωση. Όχι βέβαια, τι Μάντης. Αυτά είναι ανοησίες που λένε κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι πολεμούν να εξηγήσουν το ότι αυτοί βολευόντουσαν και δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτα άλλο. Καταλάβατε. Κύριε Λεβέντη, τι βλέπετε για το μέλλον όμως, τι αντιλαμβάνεστε? Βλέπω για το μέλλον ότι της πατρίδας. Αν δεν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις οι επιβαλλόμενες, θα βουλιάξουμε πάλι εντελώς. Δεν θα φύγουμε ποτέ από την κρίση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ομόνοια, θα υπάρξει ομοψυχία? Και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς, δηλαδή το καθεστώς δεξιτό Νέας Δημοκρατίας, είναι μέσα μέχρι τα ταμπούνια με στη βυσαπίλα. Αυτό θεωρώ. Είπατε όμως ότι θα συνεργαζόσασταν μαζί τους, όμως αρκεί να υπάρχει σταθερότητα. Θα συνεργαζόμουν παρότι τη απειλή. Και αυτό λάθος το έγραψε ο Real News. Δεν το είπα έτσι. Πώς το είπατε? Είπα ότι αν βγάλει ένα κεντρό 30-40 βουλευτές, θα τους πω, παιδιά, αυτά πιστεύει ο Λεβέντης, 1-2 τα 9 σημεία του προγράμματος που λέμε, της Ένωσης Κεντρών. Αν κάνετε κυβέρνηση, δεν μετέχω. Δεν θέλουμε μαζί σας ούτε σχέση. Αλλά για τον τόπο, επειδή πρέπει να κυβερνιέται μια χώρα, δεχθείτε κάποιες μεταρρυθμίσεις δικές μας που τις θεωρούμε σωτήριες για τη χώρα και σας δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στο πρώτο κόμμα. Αυτό είπα. Δεν είπα. Για να υπάρξει σταθερότητα, αυτό είπατε. Μεταφράσανε στη Real News λάθος τις απόψεις μου. Εγώ είπα, Ένωση Κεντρών δεν είναι σαν τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι σαν το ΚΚΕ να εκφράζει το κάθετο όχι, το κάθετο όχι, το τυφλό όχι. Γιατί η χώρα όταν ψηφίζει ο λαός πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση. Λοιπόν, εμείς χωρίς να θέλουμε τίποτα για τον εαυτό μας, ούτε υπουργείο, ούτε λάφυρο, ούτε τίποτα, δίνουμε ψήφο αν κοπούν οι αργόμισθοι από τους 10, από τους 10, από τους Δήμους, αν απολυθούν οι 1500 από τη Βουλή που είναι συγγενείς των βουλευτών και είναι επίσης αργόμισθοι, αν σταματήσουν οι πρόωρες συντάξεις, αν σταματήσουν οι διπλές συντάξεις και οι τριπλές, αν εν πάση περιπτώσει λειτουργήσει ένα κράτος νόμου και ηθικής, στις προσλήψεις λειτουργήσουν γραφεία ανέβρεσης εργασίας και έτσι γίνονται οι προσλήψεις, με μόρια και αντικειμενικό τρόπο και όχι το κάθε κόμμα τους δικούς του. Με καλύψατε σε μια ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, τι διαφορά έχετε από το ποτάμι, γιατί οι ευρωπαϊστές είναι και εκείνοι και εκείνοι ψήφο εμπιστοσύνη στα δίμηνα. Δεν είναι ευρωπαϊστές αυτοί του πρώτα, δεν το λάθος σας, γιατί το λένε? Δηλώνουν ευρωπαϊστές. Δηλώνουν, αυτό όπως λένε. Δηλώνει ευρωπαϊστής και η Νέα Δημοκρατία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ευρωπαϊστής. Ευρώπη σημαίνει να μην έχεις παθογένειες. Ευρώπη σημαίνει
να κάνεις μεταρρυθμίσεις για να γίνει σύγχρονη χώρα. Αυτό σημαίνει, και όχι να κουκουλώνεις τις αρρώστιες. Εσείς πιστεύετε ότι το ποτάμι έχει διαφορά από εσάς ότι κουκουλώνει τις αρρώστιες? Βέβαια, γιατί το ποτάμι είναι του Μπόμπολα. Δεν είναι το ποτάμι. Αρνείται ο Θοδωράκης ότι είναι του Μπόμπολα. Καθαρό. Γιατί όταν έγινε το ποτάμι σαν κόμμα, τη μία ιδρύθηκε τη μία μέρα και την άλλη δώσανε 8,5% δημοσκόπηση. Άμα δεν έχεις πλάτες γίνεται αυτό. Και αμέσως αρχίσανε πρωί, μεσημέρι, βράδυ όλες τις τηλεοράσεις να παίζουν. Ενώ εμείς είμαστε 26 χρόνια Ένωση Κεντρών και ακόμη στην ΕΡΤ δεν έχουμε μιλήσει. Την ΕΡΤ την καταγγέλλεται. Όταν ιδρύθηκε το ποτάμι, δεν είδατε το λαντσάρισμα που έγινε? Ναι, το είδαμε, αλλά ξέρετε κάτι. Λέει ο κόσμος ότι το καινούριο τους φαίνεται και πιο ελπιδοφόρο, αλλά λοιπόν ήταν και ο Θοδωράκης που ήταν πρόσωπο της τηλεόρασης, αλλά τράβηξε τον κόσμο. Γιατί είναι ένα καινούριο, δηλαδή προωθήσαν το ποτάμι. Ναι, σαν καινούριο. Όταν παρουσιάστηκα και έλεγα ότι με τα Ρωσφέτια και τις πελατειακές σχέσεις θα καταστραφεί η χώρα, αυτό το καινούριο γιατί δεν το λάντσαραν? Γιατί είμαστε και λίγο φιλοτομαριστές, Πρόεδρε, μην το ξεχνάτε. Είδατε λοιπόν ότι πάμε για φούντο. Είδατε, δεν θέλουν την αλήθεια, μου λέτε το ποτάμι είναι ευρωπαϊκό κόμμα. Πού ήταν ο Θοδωράκης 17 χρόνια στην ΕΡΤ, βαθυλαρίκη του ΠΑΣΟΚ. Όταν γινόταν Ρωσφέτια κλεψές, ο κ. Θοδωράκης λιβάνιζε το ΠΑΣΟΚ. Εσείς δεν αισθάνεστε ότι περάσατε από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρόεδρε? Σερβίρονται για τους ηλίθιους. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ας κάνει ένα debate μαζί μου ο Θοδωράκης, να δούμε τι θα πάρει, να δούμε πόσο θα αντέξει. Κύριε Πρόεδρε, ήταν 17 χρόνια στο βαθύλα ρίκη του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ και μετά 6 χρόνια στην αγκαλιά των ιδιοκτητών του ΜΕΓΑ. Ή μήπως λέω ψέματα? Εκείνος τα αρνείται. Εσείς μπορεί να πείτε βεβαίως ότι αρνείτε ότι είναι του Μπόμπολα και ότι έκανε γενικότερα παρέα με όλους αυτούς. Ήταν 17 χρόνια στην ΕΡΤ. Μα δούλευε ο άνθρωπος, δεν θα τον απαγορεύσουν να δουλέψει. Δούλευε και έπαιρνε, ξέρετε πόσο έπαιρνε κάθε εκπομπή? Τόσο τον εκτιμούσαν, ότι ήταν από τους εξαιρετικούς δημοσιογράφους. Εντάξει. Ξέρετε, αυτά είναι λίγο ο ιδιωτικός τομέας κρίνει εκείνος με δική του ματιά πόσο στοιχίζει ο καθένας. Ναι, εντάξει, ιδιωτικός τομέας. Άλλον δίνουν 500, άλλον δίνουν 20.000. Τι να κάνουμε, στον ιδιωτικό τομέα 20.000 ήταν στην ΕΡΤ. Ήταν λεφτά που είναι με τα μνημόνια πληρωμένα. Ήταν ελλείμματα. Τι λέτε τώρα? Ωραία. Οπότε κρατάω την ΕΡΤ. Δικαιολογείτε, γιατί εκτίθεστε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Όταν λεγόμενοι μεγάλοι δημοσιογράφοι με τα μεγάλα κασέ, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσουν για την συναλλαγή τους με την εξουσία. Κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι ποταμίσεις απέναντι σας, εγώ πρέπει να κάνω τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις που θα πρέπει να λέγανε και εκεί. Να εμπεριστούν τον πρόσωπό τους, κύριε Πρόεδρε. Ο λαός ξάφησε, τι θα πει εκπρόσωπό τους? Εγώ λέω αντικειμενικά πράγματα. Εγώ εστρεφόμουν κατά των δημοσιογράφων με τα μεγάλα κασέ και πριν 5 χρόνια και πριν 10, όταν ο κύριος Θοδωράκης απολάμβανε την ζεστασιά παχυλών αμοιβών. Τι μπορεί να μιλήσει, τι μπορεί να πει από αυτού? Ποιος σας άκουγε όμως, κύριε Πρόεδρε, σας άκουγε κανένας? Πώς? Σας άκουγε κανένας εισαγγελέας να πει μέσα να δει τι γινόταν εκεί και τι παιχνίδι τραπεζόταν? Και τώρα η ΕΡΤ είναι κολαστήριο και η καινούργια ΕΡΤ έχει αρχίσει. Γιατί δεν σας δέχεται εσάς η ΕΡΤ? Γιατί μέσα εκεί κυκλοφορούν άνθρωποι που έχουν μπλοκάκια και κόβουν μεγάλα ποσά. Γι' αυτό δεν σας δέχονται, δεν έχετε μιλήσει καθόλου στην ΕΡΤ? Γιατί είπατε πριν ότι δεν μιλήσατε. Δεν έχω μιλήσει, όχι. Δεν σας ζητήθηκε ποτέ, μου λέτε, και το καταγγέλλετε. Αύριο μου είπανε να πάω για 20 λεπτά. Άρα κάνανε ένα βήμα. Άρα είναι εντάξει, έτσι. Κάνανε ένα βήμα δημοκρατίας. Να μην γίνετε διοικητής της ΕΡΤ, γιατί αν γίνετε και πείτε αυτό, εντάξει, καήκαμε. Λοιπόν, επειδή δεν έχω τέτοιες βλέψεις, αλλά δεν έχω και τον τρόπο να γίνω διοικητής της ΕΡΤ. Η Ελλάδα πρέπει στις 20 Σεπτέμβρη να τιμωρήσει την αλητεία και τη απειλά. Αν κάτσει η Ελλάδα και τους καναψηφίσει, ας όψετε. Πρόεδρε, μόνο αυτό έχω να πω. Κατηγορήσατε αυτούς που ψηφίσανε, όχι στην όχι, πρόσφατα. Δεν κατηγόρησα και αυτό παραποιήθηκε. Και αυτό παραποιήθηκε. Δεν κατηγόρησα. Είχα πει ότι εξελίχθηκε η αναμέτρηση του όχι και του ναι στο δημοψήφισμα σε μια αναμέτρηση μεταξύ χορτάτων και πεινασμένων.
Ναι. Αυτό είπα και είναι και εγώ έριξα άκυρο στο δημοψήφισμα γιατί ήξερα ότι θα προκαλέσει την οργή των ξένων και θα μας κοστίσει πανάκριβα. Άρα λέτε ότι δεν κατηγορήσατε αυτούς που ψηφίσανε που δεν ήταν χορτάτη το όχι γιατί το κάνανε από αντίδραση, γιατί το κάνανε ίσως από πατριωτισμό όπως το βλέπαμε. Βγαίνανε όλοι χορτάτη, καραμαλίδες, με μαράκιδες, να μην πω τι άλλο βγαίνανε. Αυτό ήταν του ναι. Και λέγανε ναι. Όλοι κάτι βιομήχανοι, κάτι δοξιάδιδες, όλες τις τηλεοράσεις, ναι. Λοιπόν, οι φτωχοί άνθρωποι πώς αντέδρασαν. Σου λέει είστε εσείς νέοι πλούσιοι και εμείς να, όχι. Καταλάβατε, αυτό είπα ότι άρα δεν μιλήσατε για σκυλολόι και γενικότερα έτσι πως παρουσιάζεστε και σκυλολόι. Ότι ποιοι δυο γράφονται και στο διαδίκτυο και σας κατηγορούν. Είπα, ακούστε κάτι. Όχι, χαίρομαι που τα ξεκαθαρίζετε. Το αντιλαμβάνομαι. Παίρνουν αποσπασματικά από ομιλίες μου κουβέντες και προσπαθούν, αυτή είναι μία μέθοδος κάποιων ηλίθιων. Δηλαδή να μιλήσετε εσείς 10 λεπτά, να πάρω εγώ. Τακτικισμός είναι. Τακτικισμός των μέσων. Η κυρία Νιζάμι είπε ότι ο Τάδε είναι. Ότι χαίρεται που Θοδωράκης έπαιρνε 20 χιλιάρικα στην ΕΡΤ, παράδειγμα. Ναι, να πιάσουμε ένα λίγο πιο πριν. Αυτό ελέγχθηκε, δεν διαψεύθηκε. Α, τι λέτε, ελέγχθηκε στη Βουλή από κάποιον που δεν είναι φίλος μου. Α, είναι πολιτικός μου αντίπαλος. Για ποιον λέτε, δεν έχω νομίζω ότι έχετε πρόβλημα. Ναι, τον κύριο Καμένο που είναι ακροδεξιός ο κύριος Καμένος και τώρα δεν θα μπει στη Βουλή. Βγήκε ο Θοδωράκης να το διαψεύσει. Να πει όχι δεν είναι αληθές. Δεν βγήκε γιατί αν γινόταν ένας έλεγχος αλίμονο στο Θοδωράκι. Εδώ δίνανε 80 χιλιάρικα σε κάθε εκπομπή στην υγειά μας. Εσείς τώρα θα είκαστε στα 20 χιλιάρικα του Θοδωράκι. Είναι πολλοί που πρέπει να πάνε φυλακή εκεί μέσα. Είναι το θέμα είναι ότι δεν μπαίνει κανείς φυλακή όμως κύριε Λεβέντη. Κύριε Πρόεδρε, γιατί ο κόσμος να ψηφίσει εσάς, τι του δίνετε, την αλήθεια, την ελπίδα εμείς που έχασε από το ΣΥΡΙΖΑ, τι δίνετε. Την αυθεντικότητα και την καθαρότητα. Αυτό του δίνουμε. Δηλαδή, του λέμε ελληνικέ λαέ, η Ελλάδα δεν είναι χώρα πτωχή, απλά μια ολιγαρχία πίνει το αίμα του λαού. Στη λίστα σας εγγυάστε για την καθαρότητα. Εγγυάστε στη λίστα σας. Απλά ένα πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο συγκαλύπτει μια ολιγαρχία να πίνει το αίμα του λαού. Κύριε Πρόεδρε, εγγυάστε ότι στις λίστες σας θα είναι καθαροί άνθρωποι. Τους ξέρετε, τους γνωρίζετε. Εγγυάστε, λέω, στη λίστα που θα φτιάξετε σε κάθε περιοχή ότι οι άνθρωποι που θα είναι μαζί σας είναι οι καθαρότεροι ή γιατί τώρα έχετε και λίγο χρόνο και δεν μπορείτε να τους παρακολουθήσετε. Ήρθαν και σάπιοι, ήρθαν της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν από όλα τα κόμματα να μας ζητήσουν θέσεις εκλόγιμες. Φαντάζομαι γνώριμοι, γι' αυτό τους γνωρίζει, δεν είναι σάπιοι. Γνώριμοι, γι' αυτό το λέω επώνυμοι, τέως υπουργοί λέω. Θέλω να πω, βρίσκεται, έρχομαι εγώ παράδειγμα από τα Τρίκαλα και λέω θέλω να μπω στη λίστα σας. Έχετε το χρόνο να ψάξετε ποια είμαι, αυτό ρωτάω. Καλά, βάζουν λίτους και δεμένους. Βάζουν. Άρα δεν παρασύρεστε και λέτε, θα προσπαθήσετε να μην παρασυρθείτε. Να με επηρεάσουν, καταλάβατε. Ναι, αυτό θέλω να δω. Αν έχετε το χρόνο να το ψάξετε και μην πέσετε κι εσείς και βρεθείτε εκτεθειμένος με πρόσωπο που θα επιλέξετε και θα επιλεχθούν. Εμείς σε εξαιρετικές περιπτώσεις βάλαμε λίγα άτομα, δεν βάλαμε τέτοιους. Γιατί εμείς η Ένωση Κεντρών εκφράζει το νέο, η νεολαία ψηφίζει η Ένωση Κεντρών, οι γέροι δεν ψηφίζουν, δύσκολο. Εδώ στη Θεσσαλία. Η νεολαία λοιπόν θα πάει να ψηφίσει αν έβαζα εγώ παλιόγερους ή αν έβαζα ανθρώπους που έχουν διατελέσει 10 χρόνια υπουργοί στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Λεβέντη, παλιόγερους θεωρώ σε εισαγωγικά, λέτε τους διεφθαρμένους. Εννοώ πρόσωπα που έχουν κουράσει. Α, και διεφθαρμένους. Αυτή η λέξη λέω, αυτό. Δεν λέω ηλικιακά. Ναι, για να το διαχωρίσουμε, γιατί μπορεί να μας κάνουν αίσθηση. Προς Θεού, δεν είμαστε ρατσιστές. Να είδατε άλλη μια λέξη που μπορεί να την παρεξηγήσει ένα. Γι' αυτό το διορθώνουμε. Παλιόγερο εννοώ κάποιον που έχει 40 χρόνια βουλευτής και επιμένει να συνεχίσει. Και, και θεωρείται ότι θέλοντας και μη έχει βάλει λίγο το χεράκι του στο μέλι. Δεν μπορεί, 40 χρόνια κάτι θα έχει κάνει. Δεν ζει έτσι απλά λέτε από το μισθό του βουλευτή. Ασφαλώς. Οι λίστες, να πούμε και δύο λόγια εδώ για τις λίστες στη Θεσσαλία που μας ακούν, είναι έτοιμες. Οι δικές σας. Βέβαια, τώρα είναι στην τελική τους μορφή τώρα. Σε όλους τους νομούς θα έχετε όλους τους υποψήφιους που σας αναλογούν από τον νόμο ή δύο-τρεις σε κάθε περιοχή. Όχι, ποτέ η Ένωση Κεντρών δεν είχε δύο-τρεις. Πάντα είχε πληρότητα. Άρα τους έχετε έτοιμους και νέους και παλιότερους από τα ψηφοδελτία σας. Και εμείς έχουμε και το σύστημα, αν βγει ένας στην καρδίτσα ας πούμε, ναι.
στους 6 μήνες να παραιτηθεί υπέρ του επομένου. Ναι, το είχα πει στο πρώτο. Ο άλλος υπέρ του επομένου στους άλλους 6. Δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει για μας εκλόγιμη θέση στην Ένωση Συντών. Όποιος γιουφρότος θα έχει υπογράψει θα παραιτηθεί στο εξάμηνο. Κάποια κόμματα μπαίνουν σε μια διαδικασία κληρώσεως. Για σας αυτό είναι αρνητικό? Τι μπαίνουνε? Ξεκλήρωση. Είμαστε 7, κληρωνόμαστε. Σε κλήρωση ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος? Το θεωρείτε αυτό τελείως αρνητικό? Όχι, γιατί κανένας δεν θα βοηθήσει. Κληρώσεις. Εμείς είπαμε ποια όμως χρειαζόμαστε αρχικά, ποια αργότερα, ποια... Δηλαδή κάποιον τον χρειαζόμαστε όταν έχει πια δείξει ένας κεντρών ποια είναι. Κάποιους χρειαζόμαστε να είναι λίγο αγωνιστές το πρώτο εξάμηνο. Σημασία έχει να μην μένουν αιωνόβιοι, δηλαδή, γιατί όταν μείνει ένας 4 χρόνια διαπλέκεται με τοπικούς παράγοντες, με βιομηχάνους, με την τοπική ελίτ και σαπίζει ως βουλευτής. Γιατί επειδή κάθε βουλευτής έχει 5 συνεργάτες που πληρώνει η Βουλή, εμείς αποφασίσαμε να παίρνει ως συνεργάτες τους υπόλοιπους στη λίστα. Οπότε να αποκτούν μια σχέση κοινοβουλίου, να ενημερώνονται, να μην όταν έρθει η σειρά τους. Οπότε είστε πανέτοιμος, κύριε Πρόεδρε? Βέβαια, αλλά με το δικό μας τρόπο. Το δικό μας τρόπο, ένα τρόπο σεμνό, ηθικό, για ένα σχεδόν. Και με προτάσεις, μου τις είπατε λίγο πιο πριν. Κάνει, ούτε αφήσεις κάνει, ούτε τίποτα δεν κάνει. Η Ένωση Κεντρών απευθύνεται στον πολίτη το σκεπτόμενο. Επειδή τώρα τελευταία στο διαδίκτυο παίζει ένα τραγούδι που είπατε παλιότερα, εμένα μου έκανε εντύπωση τώρα γιατί το τρολάρουν, και η Μελίνα το είπε, δεν το τρολάρανε. Η αλητεία τι άλλο έχει να κάνει? Η αλητεία είπα 2-3 τραγουδάκια, μάλλον λίγο παραπάνω, όταν ήμουν νέος, 19 χρονών. Δεν είναι τότε κακό το να είσαι και καλή φωνός, κύριε Πρόεδρο, ναι. Τότε δεν μου δώσανε κανείς σημασία, τώρα επειδή μολεβέντες το παίζουν εδώ, το να μην πω που το παίζουν. Αυτοί τι θέλουν, το καλό μου, το κακό μου? Όχι, τρολάρουν το... όπως λέει και η νεολαία, να το διακομωδήσουν. Εντάξει, αλλά αυτά τα πράγματα η νεολαία τα βλέπει. Βλέπει, λέει, το μίσος κάποιον. Γιατί πίσω από όλα αυτά κάτι επιδιώκουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν το κάνανε πρόπερση. Γιατί δεν τώρα έχετε τη δυναμική, απλούστατα. Ναι, ας δεχθούμε λοιπόν έτσι. Πώς το εξηγείτε εσείς? Κύριε Πρόεδρε, καλοπροαίρετοι είμαστε. Εγώ θα ήθελα να τα ξαναπούμε. Ήταν η πρώτη μας επαφή εδώ στο ραδιοπρόγραμμα. Θα τα ξαναπούμε μέχρι 20 του μήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή επιτυχία εύχομαι στο κόμμα σας. Αυτό δείχνει πλουραλισμό και σοβαρότητα. Αλλά σας λέω ότι η Ένωση Κεντρών θα γίνει τρίτο κόμμα, θα περάσει όλους. Το ποτάμι ίσα ίσα θα μπει στη Βουλή, ο καμένος δεν θα μπει. Κινδυνεύει και η γεννηματά να μην μπει, το ΦΑΣΟΚ. Άρα ο ρόλος της Ένωσης Κεντρών από τις 21 Σεπτέμβρη θα είναι σοβαρότατος. Θα σας παρακολουθούμε. Και θα εκτεθούν κάποιοι που επί 26 χρόνια μας είχαν στα ζήτητα. Να ξέρετε ότι έρχονται περιοδικά σαν τον Bild, σαν τον Der Spiegel και μου ζητούν συνεδεύξεις από τώρα. Γιατί επί 26 χρόνια με είχαν στα ζήτητα και τώρα εφαρμόζει η Ελλάδα. Είστε διακομόδηση, να το πούμε και αυτό, γιατί νομίζω στις προηγούμενες εκλογές ήταν που βγήκε ένας από τους γνωστούς κομικούς και ζήτησε και συγγνώμη επίσημα από εσάς. Ναι, βγήκε, είναι εντάξει, αλλά γιατί δεν είναι ο κομικός μόνος του, ήτανε. Μία εκπομπή ήταν, όλοι οι συνάδελφοί σας σε εφημερίδες, σε κανάλια έκαναν σχόλια εμπεκτικά. Δεν είχαν να πούν κάτι κακό που έλεγα, όλο γελία πράγματα. Ίσως τα θεωρούσαν όλο τοπικά, αλλά είπαμε κακώς βγήκατε αληθινός όμως και τα βιώνουμε όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, ευχαριστώ για όλη την καλοσύνη σας. Να είστε καλά. Σας προέβλεψα το αποτέλεσμα της 20 Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε. Μέχρι 20 του μήνα θα τα ξαναπούμε, κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε. Καλημέρα. Ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης